Θα ήθελα να αφιερώσω τη μικρή αυτή ανακοίνωσή μου στη μνήμη του παθιασμένου μελετητή της Ανδριώτικης Ιστορίας, πολυγράφου διευθυντή της Καϊρίου Βιβλιοθήκης Άνδρου, Δημητρίου Γιώτα Πολέμη. Νεοσός ιστορικός της τέχνης τη δεκαετία του 1990, με μόνο εχέγγυο τη διδακτορική διατριβή μου για τον γλύπτη Μιχάλη Τόμπρο, την οποία μόλις είχα υποστηρίξει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, χάρη στην επιμονή και στις κάθε είδους εκ μέρους του έμνηστου πολέμη διευκολύνσεις για τη συγκέντρωση ενός όντως δυσπρόσιτου υλικού, ανέλαβα να ολοκληρώσω τη μελέτη του σημαντικού μεσαιωνοδύφη και ιστορικού της Άνδρου, αντεπιστέλλοντος μέλους από το 1929 της Ακαδημίας Αθηνών, Δημητρίου Π. Πασχάλη, συμπληρώνοντας και προσθέτοντας υλικό στον χειρόγραφο φάκελο 188 του αρχείου του, με στοιχεία και βιβλιογραφικές ενδείξεις για ανδριώτες ποιητές και καλλιτέχνες, το οποίο είχε περιέλθει στην Καΐριο Βιβλιοθήκη Άνδρου. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άνδριοι καλλιτέχνε» εκδόθηκε το 1996 από την Καΐριο Βιβλιοθήκη Άνδρου, ενταγμένο στη σειρά του περιοδικού της Ανδριακά Χρονικά ως 25ος τόμος του. Πρόσθετος λόγος για την αφιέρωση της ανακοίνωσής μου στον πολέμη είναι ότι για να την καταστρώσω άγγλισα στοιχεία και από δικά του πάντα τεκμηριωμένα κείμενα. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για συμπληρώσεις και προσθήκες στο χειρόγραφο του Πασχάλη που είχα αναδεχτεί, ο πολέμη σε κάποιαν από τις συζητήσεις αφηγήσεις του μου ανέφερε την ύπαρξη ενός αρβανίτη μιλωνά που μένοντας στο βαρύδι και δουλεύοντας το νερό μιλό του, λάξευε κάπως άτεχνες κατά την άποψη του πολέμη μορφές πάνω σε μιλόπετρες. Το όνομα αυτού Νικόλαος και το επώνυμο Χέλμη στα αρβανίτικα, Φαρμάκης στα ελληνικά. Προσφέρθηκε μάλιστα ο ίδιος ο πολέμης ένα πρωινό να με πάει στο χωριό όπου ζούσε και απόγονος του γλύπτη να δω τα έργα του. Έτσι με το αυτοκίνητό του βρεθήκαμε Αύγουστο του 1995 στο σπίτι του δισέγγονου του Νικόλαου Χέλμη Θεόδωρου. Στην αυλή του δέσποζαν τρεις πέτρινες μορφές του Χέλμη, δύο ανδρικές και το κεφάλι ζώου, ενώ στο εσωτερικό του υπήρχαν ξυλόγλυπτα έπιπλα του ίδιου. Εκτός όμως από την πρόσκαιρη κατοικία του είχε στήσει ακόμα έναν παράξενο περιστεριώνα με στοιχεία πλαστικά στη στέγη του και είχε επιμεληθεί τον οικογενειακό τάφο του στο νεκροταφείο του χωριού. Εκεί υψωνόταν πάλι από πέτρα ανθρώπινη μορφή και φανάρι με χρονολογία το 1898. Ας σημειωθεί ότι το ίδιο επώνυμο, Χέλμης δηλαδή, φέρουν οι εξής. Πρώτον Μιχάλης, Δημήτρης από τον Άγιο Νικόλαο Μέσης και Νικολός Χέλμης από την Παναγία Κούμουλου στους Μένητες, οι οποίοι απογράφονται το 1721 σε φορολογικό κατάστοιχο. Δεύτερον, Δημήτριος, Δημογέρον του Λιβαδίου, ο οποίος σε απογραφή του 1846 φέρεται το 1826 να συνάπτει πρικοσύμφωνο και να υπογράφει ναυλοσύμφωνο για μεταφορά στρατευμάτων κατά την Επανάσταση του 1821. Τρίτον, Δημήτριος, δεκαετής το 1836, άρα γεννημένος το 1826, τρόφιμος του ορφανοτροφείου της Άνδρου και μαθητής του Θεόφιλου Καΐρη. Και τέταρτον, ο οικαστικός της Άνδρου, λίγο μεγαλύτερος του Νικόλαου Χέλμη στην ηλικία, Περικλής Δημητρίου Τζίνι Χέλμης, από τον Αμόλοχο, ο οποίος σπούδασε ζωγραφική στο Βασιλικό Πολυτεχνείο της Αθήνας, ενώ εργάστηκε και έζησε στην πρωτεύουσα, φιλοτεχνώντας κατά παραγγελία αρκετές ακαδημαϊκές ρεαλιστικές προσωπογραφίες με ανδριώτες και με ξένους που φορούν ενδυμασίες τοπικές, Χιώτες, Ηπειρώτες, Αραχοβίτες, Αθηναίες, Ιδραίες, καθώς και δύο αφηγηματικές ιστορικές σκηνές. Ο βασιλεύς Γεώργιος Έφηπος στην Ιερά Νοδόν κατά τα πρώτα έτη της βασιλείας του, η ενμανιακείο της Πηλείας μάχη, καθήν ο Γρηγόριος Παπαφλέσσας, ηρωικός μαχόμενος, έπεσεν ως νέος Λεωνίδας τη 19η Μαΐου 1825. Τα γνωστά έως σήμερα έργα του, 17 τον αριθμό, βρίσκονται 11 στη συλλογή του Ιδρύματος Ευρυπίδη Κουτλίδη, στην Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, ένα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, ένα στο Μουσείο Μπενάκη, δύο σε ιδιωτικές συλλογές ανδριωτών, ένα έχει καεί και ένα λανθάνι. Επιπλέον, ο ιδιότυπος λόγιος του Μεσοπολέμου, Νίκος Βέλμος, μνημονεύει στο καυστικό περιοδικό του Φραγγέλιο τη δεκαετία του 1920 την ύπαρξη παλιού, ίσως ανδριώτη μαρμαρογλύπτη, του Μίμη Χέλμη, ο οποίος διατηρούσε τότε μαζί με τη σύζυγό του την ταβέρνα το Κιούπι, να υποθέσω το πρώην μαρμαρογλυφείο του στη γέφυρα του Ηλισσού, κοντά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Εξάλλου, σχέδια με κάρβουνο αρχαίων βυζαντινών και νεότερων κτηρίων της Αθήνας που έγιναν το 1929 από άλλον συνεπώνυμο ανδριώτη του Κώστα Χέλμη,
για την έκθεση Παλιά Αθήνα στο Άσυλον Τέχνης, το σπίτι στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου 21 στην Πλάκα, που ο Βέλμος το κατοικούσε και το μετέτρεψε το 1928 σε αίθουσα εκθέσεων, συμπεριέλαβε ο φίλος του Βέλμου και συνεργάτης του Στρατής Δούκας, στο ομότιτλο Λεύκωμα με όνομα συγγραφέα εκείνο του Βέλμου μετά το θάνατό του το 1931, Λεύκωμα το οποίο ανατυπώθηκε από τις εκδόσεις Κάκτος το 2002. Κάτι τέλος που δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς στη βιβλιογραφία της νεοελληνικής τέχνης είναι πως ο Βέλμος έδωσε τη δυνατότητα στον Αναστάσιο Δρύβα, λεπτέστη, τοποιητή, πεζογράφο και τεχνοκρίτη του Μεσοπολέμου, το 1927 να γράψει στο Φραγγέλιο για σχέδια ενός 15χρονου κάπελα στην ταβέρνα Το Χάνι της οδού Αρμοδίου 10, εισάγοντας τότε, προκειμένου να χαρακτηρίσει τον ζωγράφο που δεν είχε πάρει ακαδημαϊκή σχολική εκπαίδευση, και τον όρο ασπούδαχτος, μεταφρασμένο πιθανόν από τη γερμανική γλώσσα. Το 1928 ο Βέλμος προχώρησε διαισθητικά και στην οργάνωση της πρώτης για τη χώρα μας έκθεσης ασπούδαχτων καλλιτεχνών στο Άσυλον Τέχνης. Μοιραία, οι ασπούδαχτοι καλλιτέχνες έχουν το κοινό να ασκούν άλλο βιοποριστικό επάγγελμα. Πριν προχωρήσω στην καλλιτεχνική δημιουργία του Νικόλαου Χέλμη, θεωρώ απαραίτητα ορισμένα βιογραφικά στοιχεία του, όσα μου έδωσε ο δισεγγονός του. Πρέπει να γεννήθηκε στον Αμόλοχο, όπως έχει χαρακτηριστεί το πιο παλιό αρβανιτοχώρι της Άντρου, γύρω στο 1840. Ήταν γνωστός με το παρατσούκλι Φλεβάρης. Η έφεσή του στην Κλυπτική βρήκε την επιθυμητή διέξοδο όταν ανακάλυψε ένα ξύλινο ακρόπρορο, το οποίο αποφάσισε να μιμηθεί σε άλλο υλικό που γνώριζε καλά λόγω της δουλειάς του, την πέτρα. Με το ίδιο ονοματεπώνυμο πάντως, Νικόλαος Γιώτα Χέλμης εμφανίζεται ανδριώτης ναύτης σε ιδραϊκά καράβια ναυμάχων του αγώνα. Ο Νικόλαος Χέλμης έφυγε από τη ζωή στο Βαρύδι το 1916. Ας ανοίξω εδώ μια μικρή παρένθεση που θα ερμηνεύσει κάπως από άλλη παράμετρο την ενασχόληση του Χέλμη με τη Γλυπτική. Το νότιο μέρος της Άντρου, απέναντι από το βόρειο της Τίνου, με το οποίο κρατούσε κάθε λογής επαφές, είχε παράδοση στη μαρμαρογλυπτική. Αρκετοί τινιακοί μαρμαρογλύπτες βρέθηκαν με τις οικογένειές τους στην Άντρο. Σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Κορθίου των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, μέλη των οικογενειών Ραμούνδου από τον Μουσιώνα και το Αμονακλιού, οι Ιωάννη Σταύρος, Γεώργιος Κωνσταντίνος, Σταμάτιος, Γεώργιος Σταύρος, Αλέξανδρος, Σταμάτιος Κωνσταντίνος, Ανδρέας Γεώργιος και Τόμπρου από το Κόρθι, η Αριστίδης Θεόδωρος Δημήτριος Μιχαήλ, οι τινιακής καταγωγής αδελφοί Ιωάννης Αριστίδης και Δημήτριος Κοντζαμάνης από το Κόρθι, ο Αντώνιος Μπεϊλής από το Ρογό, δούλεψαν στην Άντρο, στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Στα έργα του που έχουν σωθεί, ο Νικόλαος Χέλμης παραμένει λιτός αλλά κέριος. Συλλαμβάνει τους όγκους και τις αναλογίες των μορφών χωρίς να ενδιαφέρεται για τις ανατομικές λεπτομέρειες ή για το φύλο του. Στο καπέλο απλώς δηλώνει το άρεν. Η χαλαρή κάμψη των χεριών στους αγκώνες της πιο δουλεμένης από τις δύο όρθιες μορφές του, αυτής του νεκροταφείου, υποδηλώνει και την αγωνία του Χέλμη να αντιμετωπίσει φυσιοκρατικά την ακαμψία της καθετότητας στο σώμα, ενώ η θέση πάνω από την κοιλιά της μορφής αντανακλά και μια αίσθηση ευαρέσκειάς της. Γίνεται κάπως με τον τρόπο του ο απομονωμένος στο απρόσιτο βάθος ενός ελληνικού νησιού Μιλωνάς Χέλμης, φορέας της πρωτογένειας γλυπτών δημιουργών της Πολυνησίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Αφρικής, οι οποίοι ενέπνευσαν καλλιτέχνες του κυβισμού και του νταταϊσμού στην ευρωπαϊκή εικαστική σκηνή του 20ου αιώνα. Οι εικαστικές τέχνες των πρωτόγονων λαών της Αφρικής, της Ασίας και της Οκεανίας είχαν έρθει και γνωστοποιηθεί στην Ευρώπη με τα ταξίδια των καλλιτεχνών από το τέλος του 19ου αιώνα. Έπρεπε όμως να μπει ο 20ος αιώνας για να ανοίξουν οι Ευρωπαίοι καλλιτέχνες τα μάτια τους προς εξωευρωπαϊκούς πολιτισμικούς ορίζοντες. Άρχισαν συχνότερα να επισκέπτονται τα εθνολογικά μουσεία και να συλλέγουν έργα που έφταναν κατά κύματα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η επίδραση της νέγρικης τέχνης για την αναπαρθένευση του βλέμματος στην ευρωπαϊκή ζωγραφική της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα είναι εμφανής από το 1906-07 στις εμβληματικές του φαινομένου Δεσποινίδες της Αβινιών στα κορίτσια οίκου ανοχή σε περιοχή της Βαρκελόνης που ζωγράφησε ο Πάμπλο Πικάσο. Οι Γερμανοί εξπρεσιονιστές του Βερολίνου και της Δρέσδης επηρεάζονται από την τέχνη των πρωτογόνων σε έργα τους μετά το 1911. Δεν είναι υπερβολή να υποθεί πως πάρηση προς τη γλυπτική του Χέλμη στέκεται η γλυπτική του Ρουμάνου ξυλουργού και λιθοδόμου Κωνσταντίν Μπρανκούζη, με άξονες τον απόλυτο σεβασμό προς τη φύση του υλικού του και την ιονή ιερή σημασία της μορφής, ιδιαίτερα στο έργο του «Το Φιλί» του 1908, γλυπτό που κοσμεί τον τάφο της πατριώτισσας και φίλης του, οπαδού του αναρχισμού Τάνια Ρατσεύσκαγια, στο παρισινό νεκροταφείο του Μονπαρνάς, ενώ στοιχίζεται δίπλα στις Δεσποινίδες της Αβινιών.
Δεν κάνει ο Νικόλαος Χέλμης συνειδητά, εμπρόθετα, αφαιρετική τέχνη, ούτε δημιουργεί τα γλυπτά του μετέχοντας τον πολιτισμό των επικοινωνιών, για να θυμηθούμε και τον Ουμπέρτο Έκο. Οι μορφές του δεν εγκαταβιούν στην ιστορική και εθνική συνείδηση του τόπου του. Έχει έντονα προσωπικό ύφος, όπως η απλοϊκή Ναΐφ δημιουργεί. Δεν κινείται στην κοινωνική ή στην κοινοτική συλλογικότητα, όπως οι λαϊκοί καλλιτέχνες. Τις πηγές της έμπνευσής του μόνο να τις υποθέσουμε είμαστε σε θέση. Αρχικά είναι το Ακρόπορο που είδε και του αποτυπώθηκε έντονα. Έπειτα η φύση, οι εικόνες που απαντούσε γύρω του και προσπαθούσε να τις διασώσει. Ύστερα η οπτική μνήμη που παίζει τα παιχνίδια της, είτε με εικόνες τυπωμένες, ζωγραφισμένες, είτε με ζωντανούς ανθρώπους. Εξ επαγγέλματος συναναστρεφόταν κόσμο. Οι νερόμιλοι ήταν τόποι συχνών συναντήσεων, περισσότερο Κυριακές και αργίες. Ειδικότερα στο απλωμένο κατά μήκος του ποταμιού του Βαριδιού, ρημαγμένο δυστυχώς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χωριό Φρουσέι, αυθονούσαν τέτοιοι νερόμιλοι. Ο σύγχρονος του Χέλμη, υπηρώτης, ποιητής και πεζογράφος Κώστας Κρυστάλης, γράφει για έναν άλλο τέτοιο νερόμιλο στην Ήπειρο. Βλέπει λοιπόν ο διαβάτης γυναίκας και νεάνιδας εκ των διαφόρων πέριξ χωρίων νεθούσας με την ηλακάτην εμπεπυγμένην εις τα μάλινα ενδύματά των. Παρά την αριστεράν μας χάλιν συνομιλούσας ησύχος και γνωριζομένας ήδη το πρώτον διαφιλοφρόνων μηδιαμάτων, ενώ οι άντρες, εγνωρισμένοι επί το πλείστον από καιρού, επιδίδονται εις φωνασκίας και σοβαρά συζητήσεις περί διαφόρων μεθόδων της γεωργίας και κτηνοτροφίας και περί διαφόρων κοινοτικών ή ατομικών θεμάτων. Για τα ξυλόγλυπτα του Χέλμη, πρότυπα θα ήταν πολλαπλές ξυλόγλυπτες συνθέσεις με διάφορες παραστάσεις που αυθονούσαν στις εκκλησίες της Άνδρου. Θα μπορούσε επομένως κανείς να ισχυριστεί ότι ο ασπούδαχτος Νικόλαος Χέλμης αντιμετωπίζει την γλυπτική με δύο έννοιες, ενδεχομένως και συμπληρωματικές μεταξύ τους. Αφενός ως ενέργεια ανακουφιστική για τον εαυτό του, για τη μοναξιά του, και αφετέρου ως αποτρεπτική, όπως έκαναν και οι άγνωστοι ομότεχνοί του, οι γλύπτες των πέτρινων γιγάντων, των Μωάη, στο νησί του Πάσχα. Λαξεύει τις τυποποιημένες ανθρώπινες μορφές του αξιοπρεπής και αυτάρκης, ευχαριστημένες από τον εαυτό τους, κατακόρυφες και μετοπικές, αφαιρετικές και συνεπώς νεωτερικές. Αλλά θέλει και να ξορκίσει το επερχόμενο κακό, τη συμφορά που φοβάται, τον αναπόφευκτο θάνατο, όπως έκαναν οι πρωτόγονοι λαοί. Τη στείνει πάντοτε ψηλά, σε στήλη ή σε βάθρο, για να φυλάσσουν και να προστατεύουν το χώρο στον οποίο εντάσσονται, την πρόσκαιρη ή και την αιώνια κατοικία τους. Μοιάζει λοιπόν σαν να υπενθυμίζει το δύστιχο του Οδυσσέα Ηλίθη από το τέλος του τρίτου μέρους των παθών στο Άξιον Εστί. Την οργή των νεκρών να φοβάστε και των βράχων τα αγάλματα. Είναι εδώ ο τρισέγγονος του καλλιτέχνη, ο Νίκος ο Χέλμης. Ο Νίκος ο Χέλμης και η εγγονή του, η Ελένη Χέλμη. Και Ελένη, ναι. Τέταρτης γενεάς. Όχι, ο Νίκος είναι τρεις. Ίδιο είναι και ο Νίκος. Τρεις.